Το πλεονέκτημα έδρας κέρδισε ο Παναθηναϊκός στα play-off της Ευρωλίγκα με την πρώτη του νίκη κόντρα στην Μπαρσελόνα χθες βράδυ στη Βαρκελόνη. Αυτό το τρίπολο του Δημήτρη Διαμαντίδη παρά την πίεση του θηριώδη Τζαουάουι στα 8 δευτερόλεπτα από την απτυλίξη του δεύτερου προημιτελικού αγώνα Μπαρσελόνα Παναθηναϊκού, καθώς και το εντυπωσιακό κόψιμο του Στέφαν Λάσμε που είχε προηγηθεί και πάλι στο Τζαουάουι, αλλά και η αλλίωση του σουτ του Ναβάρο ξανά από το Λάσμε στην πρώτη τελευταία επίθεση των Καταλανών, σφράγισαν τη μεγαλειώδη νίκη του Τρεφιλιού με 66-65 στο Παλάο Μπλαουγκράνα. Με την άβρα του εξάξι πρωταθλητή Ευρώπη, το πείσμα τη ομάδα που απέκτησε ατσαλένια ψυχολογία μέσα από τη συνεχή αμφισβήτηση και την αριστοκριματική τεχνική καθοδήγηση του Πεδουλάκη, ο Παναθηναϊκός δεν γύρισε από τη Βαρκελόνη ούτε αυτή τη φορά με άδεια χέρια. Όπως και πριν από δύο χρόνια που είχε νικήσει στο δεύτερο προημιτελικό την Μπαρσελόνα, ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε τα δεδομένα και απέκτησε το πλεονέκτημα έδρας έναντι των Καταλανών. Οι πράσινοι θα πρέπει να νικήσουν δύο φορές την Μπαρσελόνα στα επόμενα παιχνίδια που θα δώσουν την ερχόμενη Τρίτη και Πέμπτη, ώστε να μην επιστρέψουν και πάλι στη Βαρκελόνη για τον πέμπτο αγώνα. Σε αυτή την προσπάθειά τους όμως, οι παίκτες του Αργύρι Περδουλάκη θα έχουν τη συμπαράσταση 20.000 φίλων τους που σχημάτισαν ουρές σήμερα το πρωί έξω από τα εκδοτήρια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας για να προμηθευτούν εισιτήρια. Η εξάλληψη των εισιτηρίων για τα δύο παιχνίδια είναι δεδομένη, ενώ ο Πεδουλάκης ζήτησε χαμηλούς τόνους και συγκρατημένη αισιοδοξία αφού ο Παναθηναϊκός έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης για το Final Four του Λονδίνου, αλλά χρειάζεται να κάνει δύο ακόμη για να οριστικοποιήσει τη συμμετοχή του. Σήμερα ο Ολυμπιακός προηγείται με μία νίκη της ΕΦΕΣ Ανατολού, θα παίξει για δεύτερη φορά με την τουρκική ομάδα στην έδρα του και θα εξασφαλίσει το πλεονέκτημα εφόσον νικήσει και πάλι.